που περιμένουν να γεννήσουν πρώτη φορά, μην ακούνε δύσκολο στο κοιτό 7 ώρες. Μπορεί να ήταν δύσκολο στο κοιτό, αλλά επειδή λένε πω, τις πήρε 7 ώρες. Άμα είναι πρώτο παιδί. Είναι μια χαρά. Θα πάρει και τον χρόνο του. Εσύ πάρει. Πόσο ήταν η πρώτη φορά? 12. Και εμένα 12 ήταν. 12. 12, ναι. 12, 12 το πρώτο παιδί 12. Κάποιες γυναίκες κάνουν και παραπάνω. Τέλος πάντων. Πάντως, επειδή όντως μας ακούνε πολλές γυναίκες και κάποιες μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο για εκείνες να συλλάβουν, να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν. Ας πούμε, το θέμα των ονθικών. Δεν ήξερα ούτε εγώ ίδια που είμαι γυναίκα ότι μια γυναίκα η οποία όλες μας έχουμε τις οθήκες μας προγραμματισμένες να δουλεύουν μέχρι να είμαστε 50 χρονών. Κάποιες γυναίκες τις εγκαταλείπει πολύ νωρίς το αναπαραγωγικό του σύστημα και έχουν σαν προώρια μηνόπαυση και δεν έχουν καθόλου οάρια. Mm-hmm. Αυτό τις δυσκολεύει πολύ. Ή μπορεί μια γυναίκα να εμφανίσει κάποια κακοήθεια και αυτό το πράγμα να της καταστρέψει το γενετικό της υλικό. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν που μας ακούνε δεν πρέπει να απογοητεύονται, γιατί όπως μας είπε και ο ειδικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κύριος Κωνσταντίνος Φακιανούδης, υπάρχουν λύσεις. Από κρυοσυντήρηση που μπορούμε να κάνουμε σε οάρια. Να μας τα πει ο γιατρός. Ναι. Αλλά δεν πρόλαβα να παίξω και το βίντεο της Οικονομάκου. Αλλά δεν πειράζει.